Ισχύει ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος και η έδρα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, να μπορώ να πω. Αύριο παίζουμε το τέταρτο παιχνίδι σε 6 μέρες. Εντάξει, φαίνεται μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο. Προέρχεται από μια ήττα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, οπότε σίγουρα θα είναι πεισμωμένη. Και πρέπει να βάζουμε πίσω κούραση και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να περιορίσουμε τα δυνατά σημεία της Φενέρ, κάτι το οποίο μέσα σε αυτά είναι και ο ευνηδιασμός της. Ναι, όπως είπα και προηγουμένως, εντάξει, είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με βάθος στο ρόστερ και δεν θα σταθώ μόνο σε μονάδες, θα σταθώ ότι πρέπει να παίξουμε ομαδικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, μπορώ να πω, για να καταφέρεις να κερδίσεις τις ομάδες όπως τη Φενέρ. Πραγματικά, εντάξει, καταρχάς παίζουμε με γεμάτο γήπεδο. Αν όχι με γεμάτο, είναι ο κόσμος δίπλα μας και μας δίνει πάρα πολύ θετική ενέργεια. Το λέω πραγματικά αυτό. Πέρσι, κάποια στιγμή, είχε αρχίσει αυτό το πράγμα να κουράζει τους πάντες, όχι μόνο τους παίκτες, προπονητές, το να παίζει άδεια καθίσματα από ένα σημείο και μετά. Χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το κερδίσουμε. Είχαμε δείξει στο παρελθόν σημάδια που δεν ήμασταν τόσο σοβαροί. Δεν θεωρώ ότι άλλαξε κάτι πνευματικά, αλλά ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερη χημεία μεταξύ μας και μπορούμε και κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια πιο εύκολα. Τώρα να σου πω ότι ήμουν αδιάφορο, το ξέρω ότι ισχύει πραγματικά. Χαρά μου που έχω καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει με την ομάδα μου. Αυτό μόνο.